θα χαιρετήσω την απόψινή συγκέντρωση που θέλω να τη χαρακτηρίσω σαν μια συγκέντρωση αξιοπρέπειας, θάρρους, μια συγκέντρωση δημοκρατίας. Όταν πριν από 5 μήνες ο λαός εξέλεξε τη σημερινή κυβέρνηση, είπε τότε ένα πολύ μεγάλο όχι. Είπε όχι στη συνέχιση αδιέξοδων πολιτικών που είχαν φέρει σε μια φρικτή κατάσταση την κοινωνία. Σήμερα ο λαός καλείται να πει ένα άλλο μεγάλο όχι. Ένα μεγάλο ηχηρό όχι. Όχι στους εκβιασμούς και τα τελεσίγραφα. Όχι στην καταστροφική και αδιέξοδη λιτότητα. Όχι σε αυτούς που θέλουν τη δημοκρατία στο περιθώριο. Αυτό το όχι που μαζικά και ηχηρά καλούμαστε όλοι να πούμε την Κυριακή είναι συγχρόνως ένα ναι στην αξιοπρέπεια και ένα ναι στο δημοκρατικό δικαίωμα του λαού να αποφασίζει αυτός και όχι η Ευρώπη και όχι τα κανάλια τα οποία έχουν μπει σε έναν άθλιο αγώνα κατά τρομοκράτησης του λαού. Προσπαθούν με όλα τα μέσα να διαστρεβλώσουν το δίλημα που θέτει το δημοψήφισμα και που είναι καθαρό. Είναι αν ο λαός μας δέχεται το τελεσίγραφο των δανειστών ή όχι. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί αυτή η λυσασμένη μάχη. Πιστεύει κάποιος ή κάποια ότι η κυβέρνηση θέλει ή επιδιώκει με κόλπο ή με κρυφή ατζέντα να αλλάξει το νόμισμα? Πιστεύει κανείς άνθρωπος στην Ελλάδα, αλλά πιθανά και στην Ευρώπη, ότι όλο αυτό το πρωτοφανές σκηνικό τρομοκρατίας και κανονικής πλήσης εγκεφάλου, όλο αυτό το σκηνικό βίαιης ανατροπής της καθημερινότητας έχει στηθεί απλά για μια διαφορά μερικών δισεκατομμυρίων? Νομίζω, φίλες και φίλοι, όπως και τα δημοσιεύματα έγκυρων αναλυτών και σήμερα στο διεθνή τύπο, αλλά και η κοινή λογική οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στόχος τους είναι να ξεμπερδεύουν με την κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, να ξεμπερδεύουν με τον Πρωθυπουργό, με τον Αλέξη τον Τσίπρα, να ξεμπερδεύουν με το παράδειγμα μιας κυβέρνησης που αγωνίζεται ενάντια στη λιτότητα, για τη δημοκρατία, για την αξιοπρέπεια. Μιλούν για πραξικόπημα. Η δημοκρατία όμως δεν είναι πραξικόπημα. Οι δοτές κυβερνήσεις είναι πραξικόπημα και αυτό ετοιμάζουν. Εμείς, φίλες και φίλοι, με την ψυχραιμία μας και την υφαλιότητά μας, όσες προκλήσεις και αν δεχτούμε και δεχόμαστε πολλές, οφείλουμε να αποτρέψουμε τις επιθέσεις και τις πράξεις δικασμού που θα ενταθούν αυτές τις υπόλοιπες ώρες από τους ακραίους κύκλους.